Καλή σας ημέρα και πάλι. Δεν λέει να κοπάσει η αντιπαράθεση των σεισμολόγων με την ομάδα ΒΑΝ που επιμένει στις προβλέψεις της για επικείμενο σεισμό, ενώ ο καθηγητής Βαρότος εξακολουθεί να μην παίρνει δημόσια θέση, παρότι ο κόσμος είναι ανάστατος. Ξεπέρασαν τους 2.000 νεκρούς στα θύματα από τον τραγικό σεισμό στην Ταϊβάν. Χιλιάδες ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια, ενώ στη χώρα επικρατεί απέραντο χάος. Θρήνος και οργή στην Κρήτη για την συγκλονιστική οικογενειακή τραγωδία. Το ημερολόγιο του δράστη θα ρίξει φως στα κίνητρα που τον οδήγησαν να σκοτώσει τα 3 από τα 4 παιδιά του. Απόβλητα που προέρχονται από σφαγεία, υπονόμους, ακόμη και από βόθρους, χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή ζωοτροφών και λιπασμάτων στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, όπως αποκάλυψε ο ραδιοφωνικός σταθμός Alpha News. Να δούμε πιο αναλυτικά τα πιο σημαντικά θέματα μας. Να σας πούμε ότι αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, γίνεται η αναπαράσταση του τριπλού φωνικού εγκλήματος στην Κρήτη. Σε ένα ημερολόγιο κατέστρωνε τα μακάβρια σχέδιά του ο 40χρονος, ο οποίος σκότωσε τα 3 ανήλικα παιδιά του. Στις σελίδες αυτές κατέγραφε με πρωτοφανή τρόπο το μίσος για τα θύματα και τη σύζυγό του. Ο παιδοκτόνος συνελήφθη χθες το πρωί και οι αστυνομικοί τον άκουσαν ασυγκλονισμένοι να περιγράφει λεπτό προς λεπτό την αποτρόπαια πράξη του. Λίγες ώρες αργότερα, ο θρήνος ήταν ατελείωτος στην κηδεία των 3 μικρών παιδιών. Ελάτε, ελάτε πίσω! Αυτό είναι το πρόσωπο του πατέρα δολοφόνου, του ανθρώπου που σκόρπισε τη φρίκη, που δεν δίστασε να σκοτώσει τα 3 παιδιά του για να εκδικηθεί τη σύζυγό του που τον έδιωξε από κοντά της. Ο 40χρονος Γιώργος Μεταξάκης ούτε για μια στιγμή δεν έδειξε ότι μετάνιωσε για το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξε. Ούτε για μια στιγμή δεν χαμήλωσε το βλέμμα την ώρα που οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στην ασφάλεια Ηρακλείου για να πει πως έκοψε το νήμα της ζωής των αγοριών του. Τα τρία αγγελούδια κηδεύτηκαν το απόγευμα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηρακλείου. Αδικογαμένα μου παιδιά. Και πώς θα πάω σπίτι, θα να δω άδειο το σπίτι. Ήταν χαρούμενα παιδιά, ο Γιάννης ήταν πάντα χαμογελαστός, μαθητής καλός. Η μητέρα Ανή μπορεί να πιστέψει ότι τα παιδιά της χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ότι ο άνθρωπος με τον οποίο τα έφερε στον κόσμο τα έριξε στον αλμυρό ποταμό και τα έπνιξε. Έτσι, για ένα πείσμα, επειδή δεν άντεχε την απόρριψη. Η ώρα του αποχωρισμού για εκείνη η πιο δύσκολη. Τα πόδια της δεν την κρατούσαν. Τρεις ολόκληρους μήνες από τότε που χώρισε με τη σύζυγό του, στο μυαλό του 40χρονου στριφογύριζε η ίδια άρρωστη σκέψη. Να βρει έναν τρόπο να εκδικηθεί τη γυναίκα του που τον άφησε. Με μια ψυχραιμία που δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπινος νους, σχεδίαζε το φρικαλαίο έγκλημα και κατέγραφε τις σκέψεις του σε ένα τετράδιο το οποίο βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας. Πριν από 10 μέρες πήρα λεφτά από τη δουλειά. Θα πάω να τους ψωνίσω ποδηλατάκια για τα αγόρια και τα σχολικά της μεγάλης. Με έχουν απομονώσει. Μου παίρνουν τα παιδιά μου. Αλλά θα το πληρώσουν. Τόσους μήνες περίμενε να βρει την κατάλληλη ευκαιρία. Προχθές πήγε στο σπίτι και πήρε τα 4 παιδιά του για μια βόλτα. Έτσι είπε. Λίγη ώρα αργότερα τηλεφώνησε τη γυναίκα του. Θα σκοτώσω τα παιδιά, της είπε. Και δεν άργησε να υλοποιεί την απειλή του. Πήγε τα παιδιά στον αλμυρό ποταμό. Τους έδωσε να πιούν πορτοκαλάδα. Σε όλα εκτός από την Τάνια. Όπως έγραφε στο ημερολόγιο του, πίστευε ότι τα 3 αγόρια δεν ήταν δικά του παιδιά. Έχω αρχίσει να τρελαίνομαι που δεν μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου. Αυτή φταίει για όλα. Όσο βλέπω τα 3 μου αγόρια, νομίζω ότι δεν είναι δικά μου. Γιατί μόνη που είμαι σίγουρος,
είναι για την Τανούλα μου. Μέχρι τώρα οι αναλύσεις που έγιναν δεν διαπίστωσαν, σε όλες τις αναλύσεις δεν βρέθηκε, ας πούμε, κάποια τοξική ουσία. Ελάτε, ελάτε πίσω! Το 12χρονο κορίτσι βρέθηκε δεμένο μέσα στο αυτοκίνητο. Είδε τα τρία αδελφάκια της νεκρά. Είδε τους δίτες να βγάζουν τα άψυχα κορμάκια του Νίκου, του Γιάννη και του Αβάπτης του Μωρού από το ποτάμι. Σε αυτήν την αίθουσα του 26ου Δημοτικού Σχολείου κυριαρχούσε σήμερα η απουσία του 10χρονου Γιαννάκη. Οι συμμαθητές του γνώριζαν πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο πατέρας του με τη μητέρα του. Ωστόσο δεν πίστευαν ποτέ το μέγεθος της τραγωδίας που θα εκτυλισσόταν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν να συνέβη αυτό. Δεν μπορεί να συνέβη. Κάτι ψέματα συμβαίνει. Κάτι δεν είναι φυσιολογικό. Ελάτε, ελάτε πίσω! Όλο το βράδυ οι αστυνομικοί έστειναν μπλόκα και έκαναν εφόδους σε σπίτια για να βρουν και να συλλάβουν τον Γιώργο Μεταξάκη. Ήξεραν ότι είναι ζωντανός. Είχαν μιλήσει μαζί του στο κινητό του τηλέφωνο. Η κόρη μου είναι στο Ηράκλειο, τους είπε και τους έκλεισε το τηλέφωνο. Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, τους αποκάλυψε και το κρυσφυγετό του. Με απίστευτη κοινικότητα και ψυχραιμία, τους είπε ότι κινήθηκε έξω στο χωριό Μοχός. Ότι είδε μία από τις περιπόλους της αστυνομίας να περνά από το χωριό χωρίς όμως να καταφέρει να τον εντοπίσει. Ομολόγησε ότι έριξε κατά λάθος το μικρότερο των παιδιών του στο ρέμα του ποταμού Αλμυρού. Για τα δύο μεγαλύτερα, μέχρι στιγμής αρνείται τη συμμετοχή του στον πνιγμό. Ελάτε, ελάτε πίσω! Όταν ξημέρωσε, περπάτησε μέχρι το χωριό Κερά. Κάθισε σε ένα καφενείο και σαν να μην συνέβαινε τίποτα, ήπιε καφέ. Κάποιοι από τους χωριανούς τον αναγνώρισαν και ειδοποίησαν την αστυνομία. Ο 40χρονος δράστης κατάλαβε τις κινήσεις τους και προσπάθησε να ξεφύγει. Βγήκε στην επαρχιακή οδό που οδηγεί στο οροπέδιο Λασιθίου και έκανε το στόπ. Στον οδηγό του φορτηγού που τον πήρε έδωσε ψεύτικο όνομα και επάγγελμα. Είμαι εργάτης εργοτάξιο, του είπε, θέλοντας να δικαιολογήσει τα κουρελιασμένα ρούχα του. Στις 9 το πρωί, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον οδηγό του φορτηγού. Έκπληκτοι αντίκρισαν μέσα τον Γιώργο Μεταξάκη, ο οποίος κατά τη σύλληψή του δεν προέβαλε καμία αντίσταση. Και επιστρέφουμε και πάλι στο θέμα των συνεπειών αυτού του καταστροφικού σεισμού. Τους καταβλισμούς των σεισμοπαθών στη Νέα Φιλαδέλφεια επισκέφθηκε η κάμερά μας. Στα τεράστια προβλήματά τους προστίθενται τώρα και το κρύο, το οποίο κάνει τη ζωή τους ακόμη πιο δύσκολη. 16 μέρες μετά το σεισμό που σκόρπισε τον θάνατο και την καταστροφή. Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τις περιουσίες τους, έμειναν στο δρόμο. Τώρα κοιμούνται μέσα σε σκηνές και όλη τους η καθημερινή ζωή έχει μεταφερθεί σε οργανωμένους και πρόχειρους καταβλισμούς. Η ώρα είναι μία και βρισκόμαστε στον οργανωμένο καταβλισμό εδώ στο Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι σκηνές έχουν κλείσει ερημητικά και το μόνο που βλέπει κανείς είναι τους άντρες αστυνομίας που περιπολούν και ελέγχουν όλη την περιοχή. Αστυνομία, ναι, πάντα, όλο το βράδυ και την ημέρα. Και ο στρατός μας προσέχουν. Όσο περνούν οι μέρες, τα προβλήματα στους οργανωμένους καταβλισμούς βρίσκουν τη λύση τους και οι συνθήκες διαβίωσης για τους εκατοντάδες σεισμοπαθείς βελτιώνονται. Όταν το σκοτάδι απλώνεται όμως, το κρύο και η υγρασία διαπερνά τα πρόχειρα καταλύματα. Οι κουβέρτες δεν είναι αρκετές για λίγη ζεστασιά και όσο χειμώνας πλησιάζει, ακόμη περισσότερο γίνεται επιτακτική η ανάγκη μιας μόνιμης στέγης για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κάνει κρύο το βράδυ και όσες κουβέρτες να βάλεις, ας πούμε, πάλι έχει υγρασία και αυτό δηλαδή έχει πειράξει τους πολλούς. Αν θα δεις, οι περισσότεροι, ας πούμε, έχουν πάρει φάρμακα. Τα μικρά παιδιά αποτυπώνουν στο χαρτί τις σκέψεις τους. Σε αυτές τις ζωγραφιές που κρέμασαν πρόχειρα τα παιδιά που ζουν στον καταβλισμό της Νέας Χαλκιδόνας, διακρίνει κανείς καθαρά ότι αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι το σπίτι που έχασαν. Ζωγραφούν σπίτια, ξέρω εγώ, εκεί πέρα Αθηνική που έχουν ζωγραφίσει με τα αυτοκίνητα. Περίεργα πράγματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα. Κάθε παιδί έχει το δικό του τρόπο. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον πατέρα Τιμόθεο Κυλήφη, τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Πεντέλης. Η συζήτησή μας εστιάζεται στην αλληλεγγύη που πρέπει να δείξουμε σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που μας έχουν μεγάλη ανάγκη αυτές τις μέρες, πατέρα.
Λέγαμε νωρίτερα ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο η Εκκλησία, είμαστε όλοι μας, ότι η πολιτεία είμαστε όλοι μας, ότι πρέπει έμπρακτα πια ο καθένας με τις μικρές ή τις μεγαλύτερες δυνάμεις του να αποδείξει πάνω απ' όλο την άνθρωπος. Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Αθανασιάδη, και θα επαναλάβω τρία πράγματα συνοπτικά. Mm-hmm. Καταρχήν, ο άνθρωπος είναι άνθρωπος εάν είναι συνάνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί να νοείται άνθρωπος και να διαφορεί στο δράμα του άλλου, στη θλίψη του άλλου, στον πόνο του άλλου. Τότε είναι υπάνθρωπος, είναι θηρίο, είναι ζώον, με συγχωρείτε. Ενώ ο άνθρωπος, ο αληθινός, είναι συνάνθρωπος. Και θα φέρω το συγκλονιστικό γεγονός, το μοναδικό και ανεπανάληπτο στην ιστορία, που για να βοηθήσει τον άνθρωπο ο Θεός δεν κάθισε πάνω στον ουρανό να κάνει κάποια εγκύκλιο και να πει «σας βοηθάω θεωρητικά», αλλά έγινε συνάνθρωπος, έγινε άνθρωπος συνάνθρωπος και εδιώχθη, εφυλακίστη για να βοηθήσει τον άνθρωπο, μέχρι που πραγματικά και τη χείρα και, και το ορφανό και τον νεκρό ανέστησε και ούτω καθεξής. Και τι είπε? Αυτό που πρέπει να τονιστεί σε όλους μας, ότι εάν βοηθάτε έναν από όλους αυτούς τους δεινοπαθούντας, μα σεισμοπαθής είναι, μα καρκινοπαθής είναι, μα φυλακισμένος είναι, βοηθάτε εμένα. Και όταν τους είπε πού σε βλέπουμε σένα Χριστέ μου, μα στο πρόσωπο του κάθε αναξιοπαθούντα είμαι εγώ, είμαι ο Χριστός. Επομένως, το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι όταν θα βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας σήμερα, αύριο, μεθαύριο, οποτεδήποτε, γιατί στη θέση του μπορεί να είμαστε και εμείς μεθαύριο, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεύτερον, όχι λέει ο Θείος Ιάκωβος κι άλλοι, εάν του πείτε άντε καλά είσαι, πήγαινε και θερμένου, με αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν μπορεί να δίνουμε ευχές και ευχολόγια στους ανθρώπους μονάχα με τα λόγια. Και να πρέπει να στερηθούμε, θα το κάνουμε πράξη. Και εδώ θα πω ότι όλοι εμείς οι άλλοι δεν είμαστε εμείς οι οποίοι είμαστε σπουδαίοι που γλιτώσαμε, δεν ξέρουμε αύριο τι γίνεται, γιατί ακούστηκε και αυτό για τις αμαρτίες τους και για την αμαρτωλή. Αυτό είναι βλασφημία κυριολεκτικά. Ποιος είναι? Εγώ είμαι πιο αμαρτωλός από αυτούς. Ακούσατε, απορώ πού ακούσατε αυτές τις κουβέντες. Ναι, ακούστηκαν αυτές οι κουβέντες, κύριε Αθανασιάδη, ότι για τις αμαρτίες αυτών, ποιες αμαρτίες? Εγώ είμαι πιο αμαρτωλός. Δηλαδή εμείς που είμαστε, που λέει ο λόγος, στο Κοδωνάκι ή στην Πεντέλη, είμαστε λιγότερο αμαρτωλοί και μας ο Θεός μας βοηθάει. Λοιπόν, αυτά να λείψουνε. Και θα ήθελα να πω τώρα ένα πολύ μεγαλύτερο. Πολύ ωραία είναι η ψυχολογική στήριξη που κάνανε οι ψυχολόγοι και έτσι πρέπει να κάνουν. Αλλά το θέμα είναι βαθύτερο. Εδώ θα σας υπενθυμίσω αυτό που λέγει ο Πλάτωνας. Ο άνθρωπος μετέχει σε δύο πραγματικότητες, στην αισθητή και στην υπεραισθητή. Δηλαδή με το σώμα μας συμμετέχουμε μέσα στους φυσικούς νόμους, στα ορατά. Με το πνεύμα και την ψυχή όμως, στα υπερβατικά, στα επέκεινα. Όταν λοιπόν στηρίζουμε τους ανθρώπους, όχι μονάχα με τεχνολογικά, επιστημονικά μέσα που είναι σπουδαία και απαραίτητα, αλλά πρέπει να λάβουν υπόψη τους όλοι, και οι ψυχολόγοι και οι παιδαγωγοί, ιδιαίτερα δε με τα παιδιά και σε όλους, να στηρίξουμε τους ανθρώπους και στην πίστη στο Θεό. Διότι λέγει ο Θεός, εγώ έχω τα πράγματα εις τα χέρια μου, εγώ κυβερνάω. Αυτός είναι ο κυβερνήτης, ο του παντός. Και επομένως μας διαβεβαιώνει διαχρονικά η άψευστη και αδιάψευστη Αγία Γραφή, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, ότι είμαστε στα χέρια του, ότι μας αγαπάει μέχρι θυσίας αίματος, ότι μας περιβάλλει με στοργή και λέει κάπου σε ένα σημείο αυτό, μία φράση μονάχα θα διαβάσω, παρακαλώ, της Αγίας Γραφής που λέει «Ου φοβηθησόμεθα, γι' αυτό όταν ταράσετε η γη μην φοβήστε, διότι εγώ είμαι ο κυβερνήτης του σύμπαντος κόσμου. Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω στα χέρια μου, παιδιά μου. Σε μένα στηριχτείτε. Εγώ ποιμένω εσάς τη ζωή σας. Και ούτε τρίχα δεν θα πέσει ποτέ από το κεφάλι σας, εάν εγώ δεν το επιτρέψω. Επομένως, αδερφοί μου, είμαστε στα χέρια του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει. Ας μη φοβούμεθα. Και ας έχουμε την πίστη στο Θεό. Και όταν μας στέλνει μια θλίψη πραγματικά, παιδαγωγούμεθα, οριμάζομαι. Όχι μόνο ο Απόστολος Παύλος το λέει υπέροχα αυτό, ότι Κύριε, μέσα από την θλίψη αυτή μας παιδαγωγεί ολόκληρη η Αγία Γραφή, αλλά θα κάνω αναφορά στον μεγάλο φιλόσοφο Γκέτε που λέει «Μόνον όταν πονάμε, τότε οριμάζουμε». Είναι λοιπόν μια ευκαιρία και εμείς οι ίδιοι να οριμάσουμε και να αδελφωθούμε, να δείξουμε τα αισθήματα αυτά της αγάπης μεταξύ μας και να ενωθούμε. Και θα πω και κάτι ακόμα σαν τελευταίο,
ότι αυτή η πραγματικότητα των σεισμών μας έδωσε την ευκαιρία να ενωθούμε μεταξύ μας, να κατεβούμε από την απομόνωσή μας, από τον εγωκεντρισμό μας. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι κατεβήκαν από τις πολυκατοικίες και λέει ο ένας τον άλλον, «Α, εδώ μένεις κι εσύ, εδώ είσαι κι εσύ». Επομένως, μάθανε ο κόσμος ότι υπάρχουν κι άλλοι σύνοικοι μαζί τους, αδελφοί τους. Και έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια προβλήματα και μπορούν να μοιραστούν και τις αγωνίες και τους φόβους και μία, τη ζωή την ίδια. Και μία τελευταία έκκληση, ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός εμείς όλοι που αυτή τη στιγμή είμαστε όρθιοι να συμπαρασταθούμε στα αδέρφια μας όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Όλη η Εκκλησία, όλη η Πολιτεία, και θα πω αυτό που είπατε στην αρχή, που επαναλάβατε αυτό που είπα και εγώ, Εκκλησία και Πολιτεία είμαστε όλοι μαζί και τώρα πρέπει να το δείξουμε όλοι μαζί. Και τέλος, να μην θα μου επιτρέψετε όλοι μας να στηριχθούμε και στον Θεό. Θα δωρήσω σε όποιον θέλει από τους, σεισμοπαθείς, ναι, ναι, αλλά και άλλους. Το βιβλίο μου «Υπάρχει Θεός», να το μελετήσουν όλοι οι άνθρωποι, αυτό θα το δώσω δωρεάν, να το μελετήσουν, να στηριχθούν και στο Θεό. Διότι η μόνη μας παρηγοριά, η απόλυτη, η παρηγοριά που μας δίνει όχι μόνο για το τώρα, αλλά και το αύριο και το επέκεινα, είναι ο Θεός. Είναι η Εκκλησία, είναι τα μυστήρια, αλλά και προπαντός η αγάπη μεταξύ μας, κύριε Αθανασιάδη. Δεν υπάρχει καλύτερο μήνυμα. Θα πρέπει να κλείσουμε έτσι με αυτή την φράση σας, με αυτό το μήνυμα που στέλνετε. Η αγάπη, η συμπόνια, η αλληλεγγύη είναι τα απαραίτητα αισθήματα που πρέπει να βγουν μέσα από τις ψυχές μας αυτές τις μέρες της δοκιμασίας. Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Λίγες διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.